Στο στιγερό έγκλημα σοκάρει. Ο 73χρονος κτηνοτρόφος κοίταται νεκρός λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του τη στιγμή που ο γιος του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η περιγραφή της γυναίκας που έγινε αυτόπτης μάρτυρας του φωνικού είναι συγκλονιστική και παραπέμπει σε εμψυχρό εκτέλεση. Μόλις είδανε, ντακ, έτσι, ντακ, ντακ, ταλωνόμενο μονόβολο από τα χοντρά σκάλια, ξέρεις, που σκώνουν τα μεγάλα οζά που σκοτώνουν τις χείρους, τάνα. Και ο Γιάννης, ο μισός, και ο γέρος επόθανε λόγο. Το Γιάννιο, εγώ ήρθα αμέσως. Συγκλονισμένοι μπροστά στο σκηνικό του στιγερού εγκλήματος, συγγενείς και συγχωριανοί των θυμάτων βράζουν από οργή όσο ο δράστης διαφεύγει. Το λούτρο αίματος με αφορμή κτηματικές διαφορές εκτυλίχθηκε περίπου στις 5.30 το απόγευμα. Ο 43χρονος γνωστός στις αρχές δράστης πέρασε με το αυτοκίνητό του μπροστά από τα θύματα και άνοιξε πυρ. Δεν προκάμανε τίποτα, αέρας ήτανε. Το στιβρόνιξε, θα σκοτώσω αυτό και τους άλλους, αλλά ήφυγε. Μια στιγμή ήφυγε, πήρε κάτω. Δηλαδή, έτσι, ναι. Αυτός χαιρετάς είναι καλός σκοπευτής. Εγώ τον είδα μια φορά. Ναι, το τσιγάρο τον είκοβε στη μέση. Ήτανε πολύ σκοπευτής. Έτσι να σκοτώνουν τους ανθρώπους. Πες με εσύ, άμα είναι έτσι να σκοτώνουν τους ανθρώπους, μας θα σκοτώσουν και εμάς. Ο θάνατος υπήρξε ακαριέως για τον 73χρονο. Η επόμενη βολή τραυμάτισε βαρύτατα το 45χρονο γιο του που έπεσε αιμόφυτο στο έδαφος. Το φωνικό αμόκ δεν σταμάτησε εκεί. Στον επόμενο πυροβολισμό, ο 52χρονος γαμπρός του θύματος έπεφτε και ο ίδιος αιμόφυρτος στο έδαφος με σκάλια στο κεφάλι και το θώρακα. Πάλι τόσο με τουλάχιστον το Γιάννη. Είναι και ο γαμπρός του, λέει, χτυπημένος. Στην κεφαλή και πέχαμε και πάει σε αυτόν του γάλε, λέει, τα σκάλια διατάξανε ο γιατρός να πάει. Ολομάτωτος, κεφαλή, το από παέ. Πώς να σκότωσε την Κατερίνα που ήτρεχε η Κατερίνα και πήγαινε, θα τη σκότωνε όλους. Γιατί την Κατερίνα. Την κόρη τώρα του πεθαμένου. Ναι, και η γυναίκα του μέχρι να κατεβεί και η άλλη. Ο 43χρονος διαφεύγει με ταχύτητα προς τα ορεινά. Όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω εγκαταλείπει το αυτοκίνητό του. Από το σημείο αυτό ξεκίνησε το ολονύχτιο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που αιματοκύλησε τα περάμπελα Λασιθίου για ασήμαντη αφορμή. Από εδώ πήρε κάτω το δρόμο και πήγε αστυνομία και άλλοι άνθρωποι που πήγαμε να πάνε να δούνε το αμάκ. Έχει από κάτω. Ακόμη. Να δούνε αν έχει το τουφέκι μέσα, να δει εντάξει φυσίν και ό,τι έχει. Αλλά ήκουσα τις αστυνομίες και είπανε ότι αυτός ήφυγε και πήρε, λέει, έτσι, τον το δρόμο. Μπορεί να είχε πέχωσμένο, δεν έχει ιδέα. Αυτός τα βάνει με όλους τους ανθρώπους. Ούτε τη γυναίκα του σέβεται, ούτε παιδί μου, τίποτα. Αυτός είναι Τούρκος. Ο φακός της Κρήτη TV καταγράφει καρέ-καρέ την επιχείρηση με το χέρι στη σκανδάλη των αστυνομικών στα ορεινά του Λασιθίου. Ο 45χρονος γιος του θύματος που έχει δεχτεί μια βολή στην Κυλιακή χώρα έφτασε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Ένα 24ωρο μετά το αγριοφωνικό εμφανίζεται σταθεροποιημένος. Στο νοσοκομείο παραμένει και ο 52χρονος με σκάγια, υποδόρια στο κεφάλι και το θώρακα. Θρήνος, οργή και φόβος επικρατούν στην περιοχή που παραμένει ζωσμένη από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να προλάβουν τα χειρότερα.